λίγες μέρες μετά τη δύσκολη βραδιά με τον Αντώνιο, είδε κάποια πράγματα τα οποία ήθελε, αντέδρασε η ομάδα του, είναι ευχαριστημένος. Κοιτάξτε, δεύτερο παιχνίδι του κυπέλου που πήραμε ένα πόντο. Βέβαια, ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε, να πάρουμε τη νίκη. Δεν καταφέραμε. Παίξανε περισσότεροι παίκτες όποιοι δεν είχαν πολλές συμμετοχές φέτος. Είχαμε μπροστά μας μια οργανωμένη ομάδα, όποια έπαιξε με 10 παίκτες πίσω. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Δεν δημιουργήσαμε κάτι που θα μπορεί να με κάνει να είμαι ευχαριστημένος. Βέβαια, πήραμε ένα πόντο. Έχουμε και το τρίτο παιχνίδι και Κύπελλο είναι ένας από τους στόχους μας και με σίγουρος ότι θα προκριθούμε. Προφανάξατε ενδεχομένως στην ομάδα ενώ στο αγώνα της κυριακής με τον Παναθηναϊκό να εξετάσετε. Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε αρκετά παιχνίδια, αρκετοί παίκτες παίξαν δύο δύσκολα παιχνίδια τελευταία και αποφάσισα να τους ξεκουράσω να μπορούν να είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής. Κότς, θεωρείτε μήπως ότι η εμφάνιση της ομάδας ίσως να επηρέασε σε αυτή την εμφάνιση και τα σώματα των ανθρώπων και τα γεγονότα που ακολούθησαν, γιατί δεν είναι σύνηθες σε μια ομάδα ένας παίκτης που είναι αρχηγός να υποβάζεται να πάει στη δεύτερη ομάδα. Αν όλο αυτό το πράγμα επηρέασε, ήταν μια εμβουλιασμένη ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί έχω καταλάβει ότι οι δηλώσεις μου μετά από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχουν προκαλέσει κάποιες συζητήσεις που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση όσο αφορά τους παίκτες μου. Να είπα ότι κάποιος παίκτης μήπως θέλει να στήσει την ομάδα, να η ομάδα να μην κερδίζει, να... Κάποιοι μου είπαν ότι κάτι για τα στοιχήματα. Εγώ, κύριε, δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύω ότι αυτό υπάρχει. Γιατί κάτι σ' άποψή μου, είμαι στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και ποτέ δεν είχα ακούσει ιδιαίτερα πού έπαιξα, πού ήμουνα. Ήμουνα και σε διαφορετικές χώρες, τουλάχιστον που ήμουνα εγώ, ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στις ομάδες που ήμουν. Τώρα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό που όσο αφορά το συγκεκριμένο παίχτη, η φιλοσοφία μου σαν προπονητή είναι να ο κάθε παίχτης όποιος φοράει η φανέλα του ΠΑΟΚ πιστεύει στη νίκη με όποιον και να παίξουν. Αν δεν πιστεύει σε αυτά, όπως ο συγκεκριμένος παίχτης που πληροφορήθηκα αμέσως μετά από το παιχνίδι που ήμουνα και συναισθηματικά φορτωμένος, ότι η ομάδα δεν μπορεί να κερδίζει. Έμεινε εδώ μετά. Μετά έχω πληροφορία και οι άλλοι ίδια στιγμή μετά από το παιχνίδι ότι δεν βλέπω ούτε τον προπονητή ούτε τον τεχνικό διευθυντή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περάσουν σε μένα. Γι' αυτό σας είπα ότι κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Και αυτό εννοούσα. Γιατί όποιος φοράει αυτή τη φανέλα πρέπει να πιστεύει σε κάθε μάτς, όπου και να παίζει αυτή η ομάδα, ότι μπορεί να κερδίσει. Εγώ έχω αυτή τη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία είχα και όταν έπαιξα σε αυτή την ομάδα. Αυτή τη φιλοσοφία έχω και σαν προπονητή. Και δεν αφήνω κανέναν να έχει άλλη άποψη όποιος είναι παίκτης του ΠΑΟ και όποιος δουλεύει στο ΠΑΟ. Εγώ για να το διευκρινίσουμε απόλυτα, επειδή στη συνέντευξη που προχθές είχατε πει για κάποιες φάσεις, δύσκολες φάσεις στον χώρο και για την αντίδραση κάποιων παιχτών, θεωρείτε ότι αυτή η σκέψη που είχε ο συγκεκριμένος παίκτης για την ομάδα μπορεί να επηρεάσει και την απόδοσή του, ας πούμε. Μπορεί να επηρεάσει και η απόδοσή του εκείνη τη στιγμή όταν βλέπω τις φάσεις του γκολ και ακούω αυτά που άκουσα μετά από το παιχνίδι, γιατί έχει μιλήσει με τον πιο στενό συνεργάτη μου δύο μέρες πριν το παιχνίδι και δεν μου είπε ο ίδιος λόγο γιατί έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι μπροστά μας. Πρέπει να καταλάβετε, δεν ήθελε να φορτώσει το προπονητή, μόλις τελείωσε, μου έχει πει όλα. Αυτό το λόγο, για ποιο λόγο είναι αυτό, για ποιο λόγο υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις από το συγκεκριμένο παίκτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ο ίδιος πριν 1,5 μήνα έχει υπογράψει συμβόλαιο. Ποιος το έδωσε στο συμβόλαιο? Ποιος πρότεινε τον ίδιο παίκτη να υπογράψει το συμβόλαιο? Κύριος Μίχελ και εγώ. Έτσι.
μετά. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω να σας πω τι μπορεί να αλλάξει. Όσο αφορά εμένα προς τους παίκτες και στο συγκεκριμένο, εγώ δεν έχω αλλάξει. Εγώ τους βλέπω όλους με τα ίδια μάτια. Όλους βλέπω και διαλέγω ποιος θα παίξει. Ναι, μίλησα για τους παίκτες, είπα για τους παίκτες, τελικά είπα κάποιοι παίκτες. Τώρα αυτό σημαίνει, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι πολλοί. Εννοούσα τον ένα, δεν εννοούσα κανέναν άλλο. Και δεν υπάρχει από την πλευρά μου ότι ο κάποιος ο άλλος παίκτης έχει κάποια σχέση με αυτό. Η απόφασή σας να βγείτε στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να κάνετε τις δηλώσεις που κάνατε είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται και έχει σοκάρει και την κοινή γνώμη και τους οπαδούς και τους παίκτες και την ομάδα. Είναι κάτι που αποφασίσατε εν δρασμό και αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού ή είναι κάτι το οποίο σκεφτόσασταν γιατί βλέπατε πράγματα τις τελευταίες 20 μέρες στην ομάδα που σας προβλημάτιζαν? Κοιτάξτε, τις τελευταίες 20 μέρες έβλεπα κάποια πράγματα που με έχουν προβληματίσει, βέβαια. Αλλά για ποιο λόγο βγήκα και έλεγα αυτά τα πράγματα μέσα μετά από το παιχνίδι, είναι ακριβώς αυτά που έχω μάθει όταν τελείωσε το παιχνίδι. Τότε αποφάσισε να το κάνω. Τότε αποφάσισε, γιατί ξανά έκατσα και είδα τις όλες φάσεις πριν έρθω σε εσάς. Okay. Και όταν ο ένας παίκτης, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας, γυρνάει δύο μέρες πριν το παιχνίδι με Φιωρεντίνα στα αποδυτήρια, που γνωρίζετε κι εσείς πόσοι άνθρωποι είναι εκεί. Έτσι. Και δεν μου είπε ο ένας, μου είπαν 3-4 άτομα, ότι η ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό εγώ σαν προπονητής. Και αυτό το λόγο σας είπα, ή θα γίνει έτσι όπως θέλω εγώ και θα καταρρίζω κάποια πράγματα και ο καθένας ο οποίος είναι μέσα τέχει αυτή την πίστη όποιο πρέπει να έχει. Γιατί κοιτάξτε, να σας πω κάτι, πίσω από αυτό το σύλλογο κάτονται πολλά άτομα. Πολύ κόσμο στηρίζει αυτή την ομάδα. Και δεν μπορεί κανένας να μην πιστεύει στη νίκη της ομάδας με όποιον και να παίξει. Ξανά σας λέω. Από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι ο συγκεκριμένος προσωπικός δεν θα αγωνιζόταν. Και από τις δηλώσεις σας καταλάβαμε ότι δεν θα αγωνιζόταν, αλλά ότι την τελευταία στιγμή αποφασίσατε να το χρησιμοποιήσετε. Ακριβώς. Δεν είναι κανένα λάθος. Όχι, ακριβώς έτσι. Η ερώτηση είναι, αν το συμφωνούμε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να το χρησιμοποιήσετε? Να σας πω τι. Ήταν γιατί η πρώτη σκέψη μου ήταν να παίξει ο Κρέσπο. Και αυτό δοκίμασα μία μέρα πριν το παιχνίδι. Τελευταία στιγμή σκεφτόμουν και αποφάσισα να βάλω τον ένα παίκτη ο οποίος είναι πιο ξεκούραστος, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει στο κτίσιμο του παιχνιδιού για κάποιους τακτικούς λόγους. Να μην σας τώρα μιλάω γιατί. Για κάποιους τακτικούς λόγους. Αλλά για αυτό το λόγο, γιατί και ο ένας και ο άλλος είχαν πολλή δουλειά στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Φιωρεντίνα και αποφάσισα τελευταία στιγμή να βάλω το συγκεκριμένο παίκτη σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι άλλο? Όχι, δεν έγινε, μα δεν έγινε κάτι άλλο. Κοιτάξτε, αν εγώ είχα πληροφορία αυτή πριν, όχι ότι δεν θα τον έβαλα. Τα έφευγε πριν το παιχνίδι. Τα έφευγε πριν το παιχνίδι, κύριε. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι πολύ... Και κάτι άλλο έγινε. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση για να... Όχι, δεν έγινε κάτι άλλο. Συγκεκριμένα πράγματα είναι αυτά που σας λέω. Γιατί... Είναι τελείως αγωνιστικό κομμάτι, γιατί άλλαξε τελευταία στιγμή γνώμη και έβαλε τον συγκεκριμένο παίκτη να παίζει. Και στο τέλος να σας πω κάτι. Όλοι εμείς έχουμε κάποια πορεία. Όλοι. Εσείς είστε εδώ να την ψάξετε. Μετά τα όσα συνέβησαν, αν έχει αλλάξει κάτι εντός των τυφών, στα αποδυτήρια, στην ομάδα. Κοιτάξτε, στα αποδυτήρια της ομάδας, όλα αυτά που είπα σε εσάς, είπα και στα αποδυτήρια της ομάδας επόμενη μέρα το πρωί. Μπροστά από τους όλους. Όλοι έχουν ενημερωθεί και όλοι ξέρουν ότι όσο αφορά αυτές τις δηλώσεις που έχω κάνει, ευθύνονται μπροστά στον ένα άτομο, στον ένα παίκτη. Τα αποδυτήρια είναι ok, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι παίκτες είναι χαρούμενοι. Έχετε ενημερώσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές μετά τη συνέντευξη τύπου για να βρεθούν στα γραφεία και να μιλήσουν μαζί και με τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Σαββίδη? Εγώ έχω ενημερώσει. Ναι, ενημερώθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και εγώ είμαι πόνητης. Ωραία, έχουν ενημερωθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι. Ξέρετε για ποιο λόγο ενημερώθηκαν
αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω εγώ αυτά. Αυτό είναι. Εγώ έχω μιλήσει με τον μεγαλομέτωχο, με τον πρόεδρο και εγώ ξέρω ότι έχω μιλήσει τώρα. Ποιοι παίκτες ήταν μετά. Ωραία, κάτι άλλο τότε. Συγγνώμη, μετά την επικοινωνία που είχατε με τον μεγαλομέτωχο, που έγινε ακριβώς μετά το παιχνίδι, είστε καλυμμένος σαν προπονητής του ΠΑΟΚ. Ναι, από τη στήριξη που σας παρέχει και από τις απαντήσεις που ακούσατε. Βεβαίως. Παρακαλώ. Κοίταξτε, έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι στα δυνατά παιχνίδια η ομάδα παίζει καλά. Έπαιξε και στο τελευταίο παιχνίδι καλά, βέβαια. Ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες σίγουρα θέλουν την νίκη και πιστεύω ότι θα κερδίζει αυτός ο οποίος είναι καλύτερος στο αγωνιστικό χώρο. Δεδομένου ότι μας διευκρινίζετε σήμερα ότι την Δευτέρα μιλήσατε μόνο για τον Τζαβέλα, υπήρχε και κάποιοι παίκτες. Να θεωρήσουμε μη τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα επιλέξατε να ξεκινήσουν 11 που δεν είχαν ξεκινήσει στο μάτς με τον Ανατολικό, ή είναι συμπτωματικό. Θέλω να πω δηλαδή, βάλατε 11 άλλους για να δείξετε ότι δεν είναι. Όχι, έβαλα, κοιτάξτε, έβαλα 11 άλλους παίκτες γιατί είναι δεύτερο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι κερδίζαμε. Παίξαμε με μια ομάδα οποία λογικά. Έχουν και στόχους και αυτοί, αλλά πιστεύω στους παίκτες μου, τους έδωσε ευκαιρία. Ήθελα να παίξουν και αυτοί, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και περισσότερο ήθελα να ξεκουράσω κάποιους παίκτες, όπως είπα στην αρχή. Γιατί είχαμε δύο δύσκολα παιχνίδια, σχεδόν ήδη παίκτες παίξαν αυτά τα δύο παιχνίδια και κάτι σ' άποψή μου χρειάζονται λίγο ξεκούραση πριν τα επόμενα παιχνίδια. Μια ακόμη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να ρωτήσω αν. Σήμερα, 3-4 μέρες μετά από τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας, προφανώς δεν έχετε αλλάξει την άποψη, έχετε μια άποψη στο πολιτής και την υπερασπίζεστε. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε αλλάξει άποψη το γεγονός ότι την κάνατε αυτή τη συζήτηση δημόσια με τους δημοσιογράφους και τον κόσμο, ή εκτιμάτε ακόμα και σήμερα ότι αυτό ήταν. Εκτιμάω και σήμερα, γιατί εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται. Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βλέπει όλους εδώ και όλους έξω στα μάτια. Okay. Εγώ, κύριοι, είμαι εδώ και δεν είμαι εδώ γιατί τα είμαι μόνο όπως θέλουν οι άλλοι. Είμαι όπως θέλω εγώ. Να ξέρετε. Είμαι όπως θέλω εγώ όσο αφορά τα αποδυτήρια, όσο αφορά την ομάδα. Εγώ δίνω στον πρόεδρο απαντήσεις για την ομάδα. Και δεν μπορεί κανένας άλλος να προσπαθήσει να χαλάσει κλίμα στην ομάδα. Και όταν ματαίνω εγώ αυτά και όταν καταλαβαίνω, αυτό μαζί μου έχει τελειώσει. Μια που λέτε ότι θέλετε να μιλάτε και στον κόσμο και να τα λέτε σωστά και δημόσια και το εκτιμούμε αυτό, είναι πλέον, είδαμε ότι χρησιμοποιήσατε σήμερα και τον Στέφανο, τον Αθανασιάδη, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα χρονικό διάστημα λόγω απουσίας. Είναι όλα καλά, τον βλέπετε καλά στην ομάδα. Και ο Στέφανος Αθανασιάδης θα είναι από εδώ και πέρα καλύτερα, πίστευτε με. Μέχρι τώρα γιατί δεν ήταν. Μπορεί να μην είχε. Μπορεί να μην ήταν σε κακή φόρμα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα και αυτός θα είναι καλύτερο. Αυτό λένε, κάνετε κάποια συζήτηση με αυτό. Κάνω, κάνω συζητήσεις με όλους. Κάνω συζητήσεις με όλους τους παίκτες. Και πάντα είμαι δίπλα τους, πάντα προσπαθώ να βοηθήσω τους παίκτες μου γιατί αυτοί είναι όποιοι παίζουν για την ομάδα και παίζουν για μένα. Όπως και με αυτόν, έτσι είμαι και τους άλλους. Μπορεί να θέλετε τελευταία, μπορεί να θέλετε να προστατεύσετε κάποια πράγματα και το εκτιμούμε και συγγνώμη για την ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι απλή και ξεκάθαρη. Με το χέρι στην καρδιά, υπήρχε κάποιο θέμα με τον Κλάους, το οποίο λύθηκε και δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Κάποιο θέμα, τι εννοείται ακριβώς θέμα. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί ξανά. Θέμα με τον Στέφανο Αθανασιάδη. Ήταν όλα καλά. Όσο αφορά εμένα, όσο αφορά. Με τον Μανίνο και μετά γενικότερα με την ομάδα του. Ο Στέφανος Αθανασιάδης είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Στέφανο Αθανασιάδη. Αυτός δουλεύει, κάνει προπονήσεις, παίζει, όποτε το βάζω να παίζει, παίζει. Κάνει προσπάθεια, προσπαθεί να δώσει για την ομάδα ό,τι μπορεί. Αυτό έχω να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο.